σας ευχαριστήσω ως ένωση και ως κριτική που αποδέχεστε να έρχονται κι άλλοι εδώ. Την έχουν βάλει μεταξύ των δύο, είναι σαν να παίρνει αστυνομία και λες ποιος από αυτούς τους τρεις δεν είναι κριτικός. Εντάξει, ξέχασα, δεν πρέπει να ξυριστώ. Για όσους νομίζουν ότι θα ακούσουν, το λέω για τον Γιάννη, συνήθως ο Γιάννης είναι ένας μαθητής μου, λέει εντάξει όταν έχει τον ίδιο τίτλο θα είναι το ίδιο, δεν μπορεί. Εντάξει, Γιάννη όχι. Σήμερα άστο καλύτερα, γιατί θα είναι, έχουν βάλει και κριτικό σύστημα που θα μπει και νομίζω οι κριτικοί το ξέρουν, οι άλλοι θα το μάθουν, άρα θα έχετε κάτι εκπληξούλες, που είναι καλό γιατί θεωρώ ότι η Κρήτη αποδεικνύει και μέσω του Ερωτόκριτου ότι είναι κάτι σαν μια ζωντανή παράδοση και απλώς όχι μια παράδοση που το υπενθυμίζουμε. Δηλαδή ο Ερωτόκριτος μπαίνει ακόμα, μπορεί και σε πανηγύρι που λέει ο λόγος, το λέω όχι για να το απαξιώσω, αντιθέτως για να πω ότι είναι ζωντανό ακόμα και τώρα και δεν είναι μόνο μια συζήτηση μεταξύ λογίων για ένα κείμενο του 17ου αιώνα. Έχει ενδιαφέρον γιατί βέβαια είναι ριζικά διαφορετικό από τις Μαντινάδες, θα ακούσουμε και Μαντινάδες πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά θα δείτε και τις διαφορές. Άρα ο Ερωτόκριτος για μένα, το είπες πολύ ωραία στην αρχή, λίγο διακριτικά γιατί μερικές φορές οι κριτικοί όταν μιλάνε στους άλλους δεν τολμούν να πούν αυτό που λένε στο σπίτι τους. Ενώ εγώ μπορώ. Άρα για εκείνη την περίοδο δεν είναι από τα πιο σημαντικά έργα, είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή υπάρχει μια μικρή διαφορά. Το άλλο που θέλω να ξεκαθαρίσω ότι μερικές φορές ο Βιτσέντος Κορνάρος είναι γνωστός σε όλους ως ο συγγραφέας του Ερωτόκριτου βέβαια και της θυσίας του Αβραάμ. Όπως το ξέρετε σε τεχνικό επίπεδο από το 1993 και μετά έχουμε ξεκαθαρίσει ότι ο Βιτσέντος Κορνάρος δεν έχει γράψει τη θυσία του Αβραάμ. Άρα δεν είναι τυχαίο που κάνουμε εδώ τον Ερωτόκριτο. Άρα τώρα ότι θα δείτε τις επίσημες εκδόσεις, θα δείτε ότι δεν υπάρχει πια συγγραφέας. Τώρα, στο θέμα του Ερωτόκριτου, το πιο κλασικό σαν προσέγγιση είναι να το έχετε ακούσει κάπου ή να το έχετε πει ακόμα και είναι αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως και με τον Κώστα και με τον Βασίλη. Αυτή είναι η ειδική σας παράδοση, πιο μιλά. Ότι άλλο τραγουδιέται και άλλο γράφεται. Άρα όσοι θέλουν να ενδιαφερθούν περισσότερο και πιο σοβαρά με τον Ερωτόκριτο, αν δεν τον ξέρουν καλά ή ακόμα και αυτοί που τον ξέρουν ή νομίζουν ότι τον ξέρουν, είναι κάποιος που τον ξέρει πολύ καλύτερα από όλους μας, είναι ο Στυλιανός Αλεξίου. Έχει εκδώσει αυτό το μικρό βιβλίο, υπάρχει και μεγαλύτερο βέβαια για τους ειδικούς, αλλά αυτό είναι προσβάσιμο σε όλους. Και έτσι θα δείτε ότι υπάρχουν στίχοι που τραγουδάμε που δεν υπάρχουν στον Ερωτόκριτο, που έχουν προσθεθεί και υπάρχουν άλλοι που έχουν αλλοιωθεί και έγινε εδώ μια επαναφορά στο κείμενο και είναι πολύ σημαντικό. Γιατί? Γιατί παλαιότερα, πριν ακόμα το πει ο Παλαμάς, γιατί ο Παλαμάς το είπε πολύ πιο ξεκάθαρα και θα μπορούσε να το πείσω ότι ο Παλαμάς το είπε, παρόλο που δεν λέγεται Παλαμάκης, ότι είναι έσχος για την Ελλάδα να μην έχει αναγνωρίσει στον Ερωτόκριτο και βέβαια στον Βιτσέντο Κορνάρο έναν από τους μεγαλύτερους συγγραφείς που έχει η Ελλάδα ποιητές. Αλλά το βλέπετε όταν το λέει ο Παλαμάς που βάζει τον πύχη σε ένα επίπεδο και το λέει ότι είναι απαράδεκτο να μην το γνωρίζουμε σε αυτό. Έχουμε και μια εξήγηση. Άρα είπατε και οι δυο σας για τον 17ο αιώνα, είναι σωστό. Βέβαια σε κάποια φάση θεωρείται οριακό, γιατί είμαστε 1610. Πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι πρόκειται για ένα έργο που δεν μπορεί να αλλοιωθεί ή να γίνει μια απλή μαντινάδα που έχει 2-3 στίχους, έτσι, ή δύστιχα ή τετράστιχα. Εδώ είναι πολύ πιο πολύπλοκο το έργο και όπως το... Εσύ δεν είπες το ξέρεις απ' έξω. Α, τώρα μου τα μασάει. Κώστα μου τα μασάει, δεν μπορεί και... Λοιπόν, μπορείς να διαβάσεις τους πρώτους στίχους. Προς παρόν είμαι καλός, σου δίνω το κείμενο. Μετά θα είναι εκτός. Του κύκλου τα γυρίσματα που ανεβοκατεβαίνουν και του τροπού που ώρες ψηλά και ώρες στα βάθη πιένουν.
και του καιρού τα λάματα που αναπαϊμό δεν έχουν, μα στο καλό και στο κακό περιπατούν και τρέχουν. Και τον αρμάτο οι ταραχές, έκτριτες και τα βάρη, του έρωτα η εμπόρεση και της φιλιάς η χάρη. Μετά θα δείτε ότι μας έκανε κάτι, άρα ήταν ένα ωραίο τεστ και εσύ είσαι όντως κριτικός νέος. Γιατί τι έκανε, έσπασε το κείμενο ανά δύο στίχους. Αν πρόσεξες, το σημείο στίξης δεν είναι εκεί. Ωραία. Άρα βλέπεις ότι ο Ερωτόκριτος αρχίζει, το λέω γιατί βλέπω ότι ενδιαφέρεις και εσύ, ο Ερωτόκριτος, παρόλο που οι κριτικοί νομίζουν ότι είναι ανά δύο, αρχίζει με δεκάστιχο. Αλλά ελπίζω να καταλαβαίνετε ποια είναι η πολυπλοκότητα. Όταν ο άλλος αρχίζει να κάνει ένα κειμενάκι και η πρώτη πρόταση είναι 10 στίχοι, καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι κειμενάκι. Άρα τι θέλω να πω. Έχουμε συνηθίσει όλοι να το σπάζουμε μόνο σε δύο στίχους, το δίστιχο, 15 σύλλαβο το περίφημο όπως ξέρετε, και το άλλο που είναι σχέση που βγαίνει αυτός ο ρυθμός, ο ρυθμός που είναι αυτό το 8-7 με τους τόνους στις ζυγές συλλαβές, αυτό υπάρχει μόνο στις μαντινάδες. Στον Ερωτόκριτο είναι βέβαια η ποικιλία πολύ μεγαλύτερη, γιατί βέβαια το έργο είναι και 10.000 στίχους. Άρα μπορώ να σας πω, ειδικά για τους μουσικούς ή ακόμα και τους χορευτές που μπορεί να τους φαίνεται λίγο μονότονο όταν μεγαλώνει, φανταστείτε τώρα να έχετε ακριβώς τον ρυθμό της μαντινάδας για 10.000 στίχους. Αυτό ήταν ο καλύτερος τρόπος να διώξουμε τους Τούρκους την ώρα της εισβολής. Εντάξει, δηλαδή κανένας δεν θα το άντεχε αυτό. Μιλάω για το 1669. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Έχουμε ένα κείμενο που είναι αρκετά πολύπλοκο. Έχει γίνει όλο και πιο πολύπλοκο στην ιστορία μέχρι να φτάσει στο 17ο αιώνα. Ξέρουμε ότι αρχικά το κείμενο ήταν Paris σε Vienne, άρα είναι ένα κείμενο που θα το λέγαμε τώρα εμείς φράγκικο, το οποίο επηρέασε πολύ τους Ιταλούς, και οι Ιταλοί βέβαια έχουν και την Βενετία, και όπως είχαμε εμείς το ενετοκριτικό στην Κρήτη, που βλέπετε τώρα θα υπάρχει ένας ωραίος συνδυασμός, γιατί στην Κρήτη, πώς θα το πω τώρα, γιατί έχω και τους δύο κριτικούς, να μην το πάρουν στραβά, στην Κρήτη έχουμε και ένα φαινόμενο ότι έρχονται στην Κρήτη άλλοι. Δηλαδή έχουμε το κριτικό υπόβαθρο και έχουμε ας πούμε την Κωνσταντινούπολη που έρχεται μετά από την άλωση και έχουμε βέβαια και τους Ετενούς που έχουν έρθει από πριν αλλά συνεχίζουν οι Ετοί. Αυτό το μείγμα από τα τρία στοιχεία θα μας δώσει μια πολυπλοκότητα η οποία έχει μεγάλο ενδιαφέρον για ποιο λόγο. Πρώτα απ' όλα το κείμενο το αρχικό όπου υπήρχε, ήταν πεζό. Σιγά σιγά έγινε ποίημα, δηλαδή έμετρο, με μια ομοιοκαταληξία, στα ιταλικά με οκτάβα και σιγά σιγά εμείς το περάσαμε φυσιολογικά στα ελληνικά, δηλαδή το δημιούργησε ο Βιτσένος Κορνάρος με το 15 σύλλαβο. Άρα πρώτα απ' όλα για να το ξεκαθαρίσουμε, πολλοί από εμάς έχουν την εντύπωση ότι η ομοιοκαταληξία και η ρήμα είναι κάτι που χαρακτηρίζει το ελληνικό κείμενο, δεν έχει καμία σχέση. Άμα κοιτάξετε τα κείμενα της αρχαιότητας, σε εμάς το πιο σημαντικό και το ξέρω πολύ καλά η μουσική είναι το έμετρο. Εντάξει, δηλαδή με ποιο ρυθμό θα το κάνω. Άρα στην πραγματικότητα έχουμε πολύ συχνά τριημίστιχο και όχι ομοιοκαταληξία. Η ομοιοκαταληξία έρχεται από την εποχή των Φράγκων. Για ποιο λόγο. Η ελληνική γλώσσα είναι πιο πολύπλοκη. Άρα έχουμε ένα χαρακτηριστικό που το βλέπετε όλοι σας στα ποιήματα, μπορούμε πολύ εύκολα να μετακινήσουμε τις λέξεις και να συνεχίζουμε να λέμε το ίδιο πράγμα. Άμα το κάνετε σε άλλες γλώσσες που δεν έχουν κλείσει, δεν καταλαβαίνουμε μετά ποιος κάνει τι. Εντάξει, άμα το αφήσω πολύ απλό και αφήσω μόνο η γάτα τρώει το ποντίκι και μετά τα μπερδέψω και πω το ποντίκι τρώει η γάτα και δεν είπα τη γάτα, βλέπετε το τόπο ποντίκι δεν σας βοηθάει. Αλλά η γάτα, επειδή έχει μετακινηθεί, καταλαβαίνουμε ότι συνεχίζει η φράση. Αν αυτό τώρα το μεταφράσετε στα γαλλικά, στα ιταλικά ή στα αγγλικά και κάνετε αυτή την αλλαγή, δεν ξέρουμε ποιος τρώει τι. Αυτό σημαίνει τι πρακτικά. Σημαίνει ότι θα έχουν μια δομή πιο ξεκάθαρη
και για να το θυμηθούν θα βάλω την ομοιοκατάληξη. Ενώ εμείς δεν το είχαμε ανάγκη λόγω του ΜΕΤ. Άρα, άμα κοιτάξετε δακτυλικό εξάμετρο, όπως θα κοιτάξετε και εκεί η μένα του Αριστοφάνη, για όσους τα διαβάζουν, δεν έχουμε ακόμα καθόλου αυτό το πλαίσιο. Άρα, είναι κάτι που είναι καινούριο, θα αναπτυχθεί πάρα πολύ, αλλά οι δυνατότητες του Βιντσέντο Κορνάρο μπορούμε να πούμε ότι είναι μια, αν θέλετε, μεγαλοφυΐα στον τομέα του στίχου. Πρώτα απ' όλα γιατί όταν το κοιτάζουμε έτσι πολύ αντικειμενικά, δηλαδή κοιτάζουμε τον πλούτο της ομοιοκαταληξίας και θα κοιτάξουμε τα λεγόμενα ζευγάρια. Δηλαδή, κοιτάζετε μια λέξη, τώρα όλα αυτά που θα πω για όσους ακούν πρόσφατα τραγούδια θα εκνευριστούν, αλλά δεν πειράζει, πρέπει να πούμε και την αλήθεια. Όταν ακούτε τώρα ένα τραγούδι, ειδικά αν είναι σουξέ, και ακούτε τον πρώτο στίχο, ξέρετε πως θα τελειώσει η ρήμα. Γιατί είναι τόσο πολύπλοκο. Εντάξει. Και ειδικά άμα είστε στο ρεφρέν, είναι ο Θεός να φιλέει, μπορεί να πείτε σχεδόν όλο το στίχο που θα έρθει. Το θέμα είναι ότι με τον Ερωτόκριτο, παρόλο που έχουμε την εντύπωση αρχικά ότι είναι σαν του τύπου μαντινάδες, στις μαντινάδες να ξέρετε είναι ακριβώς το ίδιο χαρακτηριστικό. Γι' αυτό οι άνθρωποι μπορούν να πούν μαντινάδες τόσο εύκολα. Γιατί τώρα αυτοί άμα βριστούν, μπορούν να αποφασίσουν να του λέει ο ένας μια μαντινάδα και να του πετάει ο άλλος μια άλλη μαντινάδα πάνω κάτω, ειδικά αν τους βάλουμε συν 40 χρόνια στον καθένα, θα το καταφέρουν πολύ πιο εύκολα. Αυτό όμως δεν γίνεται με τον Ερωτόκριτο λόγω της ποικιλίας. Άρα τι θέλω να πω. Όταν θα δείτε μια τελική λέξη στον Ερωτόκριτο, θα δείτε ότι καταφέρνει και βάζει ρήμα με άλλη λέξη και όχι πάντα την ίδια. Ενώ στις μαντινάδες είναι μερικές που είναι σίγουρο, ας πούμε, όπως βλέπετε, θα σας ξαφνιάσω πάρα πολύ, τη λέξη χέρι και μαχαίρι θα την δείτε ποτέ σε μαντινάδο, όπως ξέρετε, γιατί είναι δύσκολη. Γιατί δεν το βλέπετε. Το άλλο λοιπόν που πρέπει να θυμάστε είναι το εξής, είναι ότι συνήθως όταν κάνουμε 8-7, η συλλαβή χτυπάει στο 8 και χτυπάει στο 6 του 7. Άρα σημαίνει ότι προς το τέλος του στίχου πρέπει να έχουμε μία λέξη που έχει τον τόνο στην προτελευταία συλλαβή. Κατά συνέπεια έχετε μόνο μερικές επιλογές. Όταν δεν έχετε πλούσιο λεξιλόγιο, όπως συμβαίνει, βάζετε ρήμα. Αλλά ρήμα με ήττα. Άρα, άμα προσέξετε λοιπόν, τα πολύ πρόσφατα τραγούδια, αυτά που είναι σουξέ, είναι τίγκα σε ρήματα και όχι σε πλούσια ρήμα. Γιατί είναι ο τρόπος να τελειώσουν καλά. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι όταν το ξέρετε αυτό, καταλαβαίνετε λοιπόν την πολυπλοκότητα του στιχουργού. Όταν το βλέπετε στον Ερωτόκριτο, αυτό που εντυπωσιάζει είναι η ικανότητα να το κάνει αυτό 10.000 φορές. Άρα, 10.000 φορές, για όσους δεν καταλαβαίνουν γρήγορα τα νούμερα, να καταλάβετε ότι ένα κείμενο του Μολιέρου είναι γύρω στις 2.000 στίχους. Ταρτούφος είναι 1.900. Άρα αυτός εδώ έχει γράψει στην ουσία 5 θεατρικά σε μέγεθος. Εντάξει. Άρα αυτό είναι σπανιότατο και το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε, αλλά νομίζω τώρα που μπαίνετε και στα σύρια πιο εύκολα από όλες τις γλώσσες, για να μην πω περισσότερο, πρέπει να καταλάβετε ότι ο Ερωτόκριτος δεν είναι φτιαγμένος για να διαβάζετε γρήγορα. Άρα, είμαστε σε μια εποχή που μας αρέσει να υπάρχει διάρκεια. Αυτή η διάρκεια είναι τώρα δύσκολη στην κατανόηση. Βέβαια, συνήθως οι γυναίκες έχουν πάντοτε ένα θέμα πάνω σε αυτό, ακόμα και τώρα, αλλά τότε δεν υπήρχε τόσο πολύ. Σημασία, τι θέλω να πω με αυτές τις διευκρινήσεις, είναι ότι το κείμενο είναι πολύ πιο σπουδαίο από ό,τι νομίζουμε. Άρα έχει 5 μέρη. Στα 5 μέρη, όσο εσύ θα μου κάνεις σήμα όταν θα μου λες τα διάφορα, εντάξει. Α, μου λες ναι, μου είπες ναι τώρα. Όχι. Ναι, ωραία, σου πες. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν. Η δομή είναι εξαιρετικά πολύπλοκη γιατί τι κάνει. Στο πρώτο άσμα, στο τρίτο και στο πέμπτο βάζει το ερωτικό στοιχείο. Πάνω κάτω θα μπορούσαμε να πούμε ότι το έχει εφαρμόσει από το αρχικό κείμενο. Θα βάλει στο δεύτερο το μεγάλο κονταροχτύπημα και στη συνέχεια θα βάλει τον πόλεμο στο τέταρτο. Άρα έχετε κάτι που είναι ένα αλλάξ. Ουσιαστικά είναι φτιαγμένο για να μην κουράζει ακόμα και δομικά. Και θα έχει σχέση βέβαια
Και με ένα ταξικό πρόβλημα, εφόσον από τη μια μεριά θα έχουμε την Αρετούσα, που είναι ουσιαστικά πριγκίπισσα, εφόσον είναι η κόρη του βασιλιά, του Ηρακλή, και από την άλλη πλευρά έχετε τον Ερωτόκριτο, ο οποίος είναι ο γιος του συμβούλου του βασιλιά. Άρα, τίποτα. Εντάξει. Και το πρόβλημα ποιο είναι, δεν έχουμε δύο οικογένειες, όπως έχουμε στον Ρωμαίο και Ιουλιέτα του Σέξπιρ. Έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση και έχει ενδιαφέρον γιατί επειδή ο Βιτσένος Κορνάρος είναι ενετοκριτικός, μπορεί να παίξει και στα δύο πάνω σε αυτό το θέμα, ξέρει καλά τι σημαίνει ότι οι δύο άνθρωποι κανονικά δεν θα πρέπει ποτέ να βρεθούν. Άρα, ο Ερωτόκριτος και Αρετούσα θεωρητικά δεν θα έπρεπε ποτέ ο ένας να πλησιάσει τον άλλο. Μόνο που επειδή ο στρατηγικός σύμβουλος του βασιλιά είναι και αυτός στο παλάτι, το παιδί του είναι και αυτός στο παλάτι. Άρα, ο Ερωτόκριτος μπορεί να δει την Αρετούσα και όπως ξέρετε, ειδικά οι κοπέλες το ξέρουν, βέβαια η Αρετούσα δεν τον βλέπει. Είναι το χαρακτηριστικό στην διαφορά μας με το φίλο. Εμείς τις κοιτάζουμε και αυτές δεν μας βλέπουν. Άρα τι θα γίνει, έχει ενδιαφέρον, γιατί άμα το σκεφτείτε, στην πραγματικότητα η Αρετούσα, και σχετίζεται τώρα και με την παράδοση που έχουμε στην Κρήτη, θα δει για πρώτη φορά τον Ερωτόκριτο μέσω του ήχου. Δηλαδή μέσω του τραγούδιου. Και εδώ υπάρχει και ένας κώδικας βέβαια που θέλει να πει ότι, ότι ένας καλός για σχέση πρέπει να είναι και καλός μαχητής και καλός τραγουδιστής και τα λοιπά. Αυτό βέβαια, φανταστείτε τώρα πώς θα πέσουν νεκροί εδώ μέσα, άμα αρχίσουμε αυτό το φίλτρο. Βέβαια, επειδή είναι κριτική αιστεία, οι μερικοί που θα αντέξουν, αλλού θα γινόταν. Άρα, έχει ενδιαφέρον γιατί στην πραγματικότητα είναι και μια αυτοκριτική. Διότι ο συγγραφέας ξέρει ότι ο Ερωτόκριτος δεν είναι ευγενής. Αλλά η Αρετούσα λέει συνεχώς, για να τραγουδάει τόσο ωραία, να μάχεται τόσο ωραία, πρέπει να είναι ευγενής. Άρα εδώ βλέπετε ότι μερικά κριτήρια χαρακτηριστικά θα χρησιμοποιηθούν για να αναδείξουν τον ήρωα και να τον βάλουν σε ένα επίπεδο το οποίο θα ήταν το ανάλογο από άλλους με τους οποίους θα αναμετρηθεί. Έχουμε βέβαια και την άλλη την πολύπλοκη δράση του βασιλιά, ο οποίος θέλει να μάθει και αυτός ποιος είναι ο Ερωτόκριτος, γιατί βέβαια δεν τα καταφέρουν. Και κανονικά θα υπάρχει και μια αναφορά, θα τη δείτε και πιο ζωντανά και προσπαθούν να μάθουν ποιος είναι ο Ερωτόκριτος και ο Πολύδωρος που είναι ο φίλος του και θα στείλουν βέβαια στρατιώτες να τους πιάσουν. Μόνο που αυτοί δεν θέλουν να τους πιάσουν, άρα και σκοτώνουν στρατιώτες και τους διώχνουν τους άλλους και τελικά βέβαια εκνευρίζουν τον βασιλιά. Αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί και ο βασιλιάς είναι πολύ έξυπνος, γιατί παρόλο που είναι εκνευρισμένος, θα σκεφτεί να κάνει ένα κονταροχτύπημα για να δει κάτι άλλο που θα έχει σχέση με τους άθλους, ότι αυτός που θα νικήσει θα είναι αυτός που τραγουδάει. Άρα θα φανεί. Έχει ενδιαφέρον γιατί σχετίζεται και με μία λατινική έκφραση, η οποία λέει πάνω κάτω ότι αυτό που θα μπει μέσα στη φωτιά, θα φανεί αν είναι χρυσός ή όχι. Που σημαίνει ότι μετά τον άθλο θα ξέρουμε ποιος είναι. Το θέμα είναι ότι θα έχουμε διάφορους άθλους και πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι για να έχει επιλέξει αυτό το πράγμα εκείνη την περίοδο είναι σημαντικό. Άρα είμαστε ποια περίοδο, 17ο αιώνα, αλλά βέβαια είμαστε πριν το 1669 που είναι το τέλος της πολιορκίας του Χάντακα, που θα κρατήσει 21 χρόνια. Βέβαια, όλοι οι κριτικοί ξέρουν ότι με αυτόν τον τρόπο κατέχουν παγκόσμιο ρεκόρ αντίστασης. Γιατί δεν υπάρχει καμία άλλη πολιορκία στον κόσμο που ξεπερνάει 21 χρόνια. Άρα το 1648 με το 1669 θα υπάρχει η μεγάλη πολιορκία του Χάντακα. Τώρα εσείς δεν λέτε τίποτα, δεν είστε από Ιεράκλειο. Είσαι. Εσύ από πού είσαι. Όχι, ξέρετε ότι η Κρήτη, για αυτούς που δεν το ξέρουν, είναι κομμένη στα τέσσερα κάθετα. Αυτά τα τέσσερα κομμάτια δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εντάξει, για να πας Σιτία, ας πούμε, πρέπει να πας και τα αεροπλάνο, γιατί βέβαια για τις ευθείες το ξεχνάς. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί σε κάποια φάση θα σου το πει ο Στέλιος, ήμουν σε μια διάλεξη στο Ηράκλειο
μιλούσε για τα Χανιά και βλέπω κανένας δεν μιλάει. Λέω εντάξει μωρέ, για το εξωτερικό μιλάω. Πέρα χαμογελάνε όλοι, κατάλαβα, εντάξει μωρέ. Άρα να ξέρετε και αυτό το πλαίσιο. Το άλλο που είναι καλό με τον ερωτόπιτο είναι ότι σημάζει ότι έχει σχέση με τη σιτία. Το ξέχασες, εντάξει. Οκ. Okay. Πάνος κριτικός για όλους τους άλλους. Άρα εδώ έχει ενδιαφέρον όπως πάντα το ξέρετε. Όταν είμαστε από την Κρήτη είναι η Κρήτη και οι άλλοι, όταν είμαστε μέσα στην Κρήτη είναι το Ηράκλειο και οι άλλοι, όταν είμαστε μέσα στο Ηράκλειο είναι σε ποια απόσταση είμαστε ο ένας από τον άλλον και βλέπετε καθόλου τοπικισμό βέβαια. Άρα, τι θέλω να πω, το λάθος που κάνουν και οι κριτικοί, ναι συμβαίνει και σε εσάς παιδιά, είναι ότι λένε ότι ο Ερωτόκριτος είναι από τα πιο σπουδαία κείμενα της κριτικής λογοτεχνίας. Και είναι κοτσάνα. Γιατί είναι όλης της ελληνικής λογοτεχνίας. Όχι μόνο της κριτικής. Γιατί ξέρετε, τότε είναι όπως αυτοί που παίρνουν βραβείο και έχουν το βραβείο της επαρχίας και δεν το ίδιο με η Ολυμπιάδα. Χρυσό μετάλλιο το ένα, χρυσό μετάλλιο το άλλο. Δεν σας λέω τι σκέφτηκα τώρα σαν αναλογία, αλλά καταλαβαίνετε ότι έχει σχέση με τη φούστα. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ότι στην πραγματικότητα το μειώνεται. Το μειώνεται. Όπως ξέρετε, δεν υπάρχει κανένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς στην Κρήτη. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Άρα είναι απαράδεκτο όχι επειδή δεν το προσπάθησαν οι άνθρωποι, μερικοί το προσπάθησαν, προσπάθησαν με την γνωσό, δεν τα έβγαλαν πέρα, τώρα προσπαθούν να το κάνουν λίγο πιο ολοκληρωτικά, με την Φεστό, θα τα ξέρετε αυτά, και είναι σημαντικό και ο σύλλογός σας να παίξει κάποιον ρόλο εδώ. Ένα ρόλο που δεν έχουν καν σκεφτεί να παίξει είναι ο Ερωτόκριτος. Ο Ερωτόκριτος. Δηλαδή ο Ερωτόκριτος που γεννιέται εκείνη την περίοδο και έχει μεγάλη σημασία, σχετίζεται βέβαια με την Ενετοκρατία, όσον αφορά την περίοδο, αλλά είναι κάτι το μοναδικό. Άρα εδώ ανήκει ουσιαστικά ήδη στην άειλη παγκόσμια κληρονομιά, μόνο που στην Κρήτη δεν το διαδίδουμε με αυτόν τον τρόπο. Θεωρούμε απλώς ότι είναι μια μεγάλη μαντινάδα. Καμία σχέση. Οι μαντινάδες δεν μπορούν να είναι σε αυτό το επίπεδο γιατί είναι πολύ τοπικό και πολύ συχνά έχουμε και ένα λεξιλόγιο που είναι πολύ πιο χαμηλό και να είναι κατανοητό αμέσως την ώρα που τραγουδάω. Δεν ξέρετε, άμα ξαφνικά θα το δείτε αν θα τραγουδήσουν τα παιδιά, άμα το τραγουδάτε και δεν έχετε δικαίωμα να πάτε πίσω για να πείτε τι είπε, εντάξει, μετά από 30 στίχους έχετε φύγει. Άρα φανταστείτε ότι είναι 10.000. Που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα ο Ερωτόκριτος ήταν φτιαγμένος για να το διαβάζουμε το βράδυ και να ξαναδιαβάζουμε ένα κομμάτι από την προηγούμενη μέρα για να συνεχίσουμε. Είναι ακριβώς η έννοια που έχουμε στο Σύρια. Εντάξει. Άρα, για να δείτε κάτι το ανάλογο, και γι' αυτό δεν πρέπει να το μειώνουμε, όταν ο Ουμπέρτο Έκο μετέφρασε τον Κόμι του Μοντεκρίστο στα Ιταλικά, αρχικά άρχισε να τον συμπιέζει γιατί έβρισκε ότι είχε πολλές επαναλήψεις. Υπάρχει αυτό και στην Ερωτόκριτο. Και όταν είχε μεταφράσει το 1 τρίτο, μετά κατάλαβε ότι έκανε κουταμάρα και στην πραγματικότητα ο αναγνώστης θέλει να ξανακούσει μερικά κομμάτια, ειδικά όταν βλέπει ότι ο αθώος γίνεται δίκαιος και τώρα παίρνει εκδίκηση από τους ανθρώπους που τον κατηγόρησαν άδικα. Εδώ είναι μια παράδοση που έχουμε ήδη στον Διγενεία Κρήτη. Το έχουμε βέβαια και στο άσμα του Αρμούρη και το έχουμε με το γιο του Ανδρόνικου. Όταν τα διαβάζετε αυτά τα κείμενα, πολύ άνετα θα επαναλάβουν ολόκληρους στίχους, γιατί θα είναι μια τεχνική αποθήκευσης μνήμης. Αλλά φανταστείτε τώρα, υπάρχουν στην Κρήτη, υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν σχεδόν όλο τον εαυτό του, που είναι πολύ εντυπωσιακό γιατί μπορούν να τραγουδήσουν για κάμποση ώρα. Δηλαδή, κοιτάξτε τι ταχύτητα χρειάζεται για ένα στίχο, βάλετε επί 10.000 και θα καταλάβετε. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι τους χρησιμοποιούν μερικές φορές σε παραστάσεις, κάνουν μεγάλα κομμάτια, αλλά συνήθως είμαστε στα αποσπάσματα. Ποιο είναι το πρόβλημα με το απόσπασμα με τον Ερωτόκριτο? Πάνω κάτω, όλοι έχουμε διαβάσει αποσπάσματα του Ερωτόκριτου. Αλλά δεν βλέπουμε την δομή. Άρα, πάνω κάτω είναι το ανάλογο, όταν βλέπετε τον Παρθενώνα και βλέπετε τα Ερήπια, λέτε τι όμορφος. Είναι αστείο γιατί δεν έχετε ιδέα πώς είναι. Στην πραγματικότητα λέτε μόνο για τα Ερήπια τι όμορφο. Αλλά τα Ερήπια δεν θα ζήσουν καθόλου πώς είναι ο Παρθενώνας.
μόνο οι αρχαιολόγοι βλέπουν πάνω κάτω πως είναι. Εδώ λοιπόν με το κείμενο, με τον Ερωτόκριτο, έχει μεγάλη σημασία να το ξέρετε ολόκληρο, όχι να το ξέρετε απ' έξω βέβαια, να το έχετε διαβάσει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή σας ολόκληρο, γιατί ανήκει σε αυτά τα βιβλία που πρέπει να έχουμε διαβάσει. Τώρα για ποιο λόγο. Δεν υπάρχει μόνο η ιστορία και η παράδοση, μέσα στον Ερωτόκριτο έχει και γεωπολιτική. Και αυτό δεν φαίνεται αρχικά, έχει βέβαια και στοιχεία επιστήμης, γιατί ο Κορνάρος μόνο ηλίθιος δεν ήταν, αλλά τα έχει βάλει μέσα και ανήκουν, αν θέλετε, στις συμβουλές που δίνει και η Νένα και ο Ποζέος. Κάθε πρόσωπο μπορεί να δώσει συμβουλές, μπορεί να έχει και το κριτήριο της συμβουλής και της αυτοκριτικής, δηλαδή ο Ερωτόκριτος είναι πολύ νέος. Αλλά λένε αμέσως ότι έχει τις γνώσεις του γέρου. Αυτό θα το χρησιμοποιήσει μέσα. Θα μπορούσα να το πούμε τώρα πιο εύστοχα ότι είναι πρικισμένο παιδί. Ενώ τότε βέβαια δεν θα είχε έννοια. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι αν ενδιαφερόταν για τα βιβλία και για τους λόγιους ήδη από αυτήν την ηλικία, σημαίνει ότι, προσέξτε, είναι 18χρονος και ξέρει και σπαθί και τραγούδι και να ζωγραφίζει και κονταροχτύπημα. Προσευχηθείτε καλά, κανονικά, περισσότερα από εμάς θα ήταν ήδη νεκροί σε ένα από αυτά. Ή θα είχαν σκοτώσει τους άλλους, ειδικά με το τραγούδι. Άρα, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι για να τα βρούμε όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να υπάρχει μια διαφορά. Ποια είναι η διαφορά? Από τη μια πλευρά έχουμε η αρετή που είναι όμορφη, που είναι η πριγκίπισσα και τα έχει όλα. Και από την άλλη, και εδώ έχει τη διαφορά, θα δείτε στο έχει και είμαι, η αρετούσα τα έχει όλα. Ενώ ο Ερωτόκριτος είναι όλο και δεν έχει τίποτα. Και θα έχουμε, αν θέλετε, μία σύγκριση πάνω σε αυτό το θέμα και έχει ενδιαφέρον πώς θα λειτουργήσει εκείνη την εποχή. Όταν θα διαβάσουμε λοιπόν το δεύτερο άσμα, που είναι το μεγαλύτερο, 2.464 στίχους, θα δείτε ότι υπάρχει κάτι το πολύ σημαντικό, υπάρχουν πρίγκιπες, βασιλιάδες, ριγάδες, βασιλόπουλο, που έρχονται από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Και έχει ενδιαφέρον γιατί δεν αναφερόμαστε σε αυτούς, ενώ είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποιες είναι αυτές τις περιοχές, πόσες διαφορετικές είναι, αν είναι μόνο εντός Ελλάδος, με τα τωρινά δεδομένα, ή και έξω. Και αυτό που παρατήρησε ο Ιζή Ντένισεν, ένας Σουηδός ερευνητής, γιατί όπως ξέρετε, μερικές φορές πρέπει να βάλουμε έναν ξένο να μας ξεστραβώσει για αυτά που λέμε εμείς, γιατί εμείς τα λέμε και λέμε δεν δίνουμε και μεγάλη σημασία, και παρατήρησε κάτι το οποίο είναι πολύ έξυπνο, παρατήρησε ότι στο κονταροχτύπημα έχει μεγάλη σημασία πώς πέφτει ο ηττημένος. Θα μου πείτε σιγά να μην το κοίταζα εγώ. Στην πραγματικότητα τι κάνει? Γεωπολιτικά, η Κρήτη βέβαια παίζει και με την Αθήνα, υποτίθεται ότι είναι μέσα στο ίδιο πλαίσιο, και εδώ κάνω μια παρένθεση. Παλαιότερα οι ερευνητές θεωρούσαν ότι το επίπεδο του Ερωτόκριτου είναι χαμηλό, τα μπέρδευε όλο. Και δεν κατάλαβαν ότι ήταν ένα έργο διαχρονικό και το έκανε εξεπίτηδες. Άρα βάζει όλη την ιστορία ουσιαστικά στην Αθήνα, αλλά παίζει έναν ειδικό ρόλο με την Κρήτη. Δεν βάζει το ενετικό στοιχείο γιατί το θεωρεί ότι είναι κριτικό ενετικό παν μαζί. Αλλά δεν μιλάει, ας πούμε, για τη Βενετία. Ενώ για ξένο φορέα θα μιλήσει για τους Καραμανίτες. Οι Καραμανίτες είναι οι Τούρκοι. Δεν χρησιμοποιεί ποτέ τη λέξη Τούρκος. Αυτός είναι ο κώδικας. Και τώρα, αν κοιτάξετε όλες τις περιοχές της Ελλάδος, θα καταλάβετε ότι ουσιαστικά, θα σου αφήνω να το ανακαλύψετε και αυτό, όταν πέφτει κάποιος, αν πέφτει μαλακά. Συμβαίνει. Είναι εκεί που δεν πέφτουν κιόλας. Αν πέφτει μαλακά, θέλει να πει ότι έχει καλή σχέση με τους ενετοκριτικούς. Αν πέφτει, είναι πολύ κακή σχέση. Και βέβαια, η κάκιστη είναι με τον Καραμανίτη, εφόσον μπαίνει στη μονομαχία. Επιπλέον. Δηλαδή, την ώρα που αρχίζει το κονταροχτύπημα, εμείς θεωρούμε, και αυτό σας λέω ότι μας ξαφνιάζει ο Κορνάρος, θεωρούμε ότι θα είναι κάτι το κλασικό. Θα έρθουν όλοι, ξέρουμε πάνω κάτω πώς θα το παίξουν, και τελικά ξαφνικά έρχεται έτσι βία ο Καραμανίτης και κατηγορεί
κατηγορεί ποιον, τον Χαρίδημο. Ο Χαρίδημος, κανονικά είναι ο αγαπημένος σας. Ούτε εσύ να είναι. Δεν είναι ο αγαπημένος, το λέτε έτσι. Δεν είστε. Ο Χαρίδημος, για όσους δεν το βλέπουν, είναι ο κριτικός. Και είναι αυτός που έχετε μια πολύ ωραία εκδοχή, όχι μόνο από τον Ξυλούρα και από τον αδελφό του, τον Ψαραντώνη. Είναι η λεγόμενη ατάκα με το μαύρο φαρί, μαύρα αρματά και μαύρο το κοντάρι. Το θυμάσαι αυτό. Λοιπόν, αυτός ο Χαρίδημος θα τον κατηγορήσει ο Καραμανίτης ότι έχει κλέψει το σπαθί του πατέρα του. Ενώ είναι ψέμα. Και θα αποφασιστεί από τον βασιλιά να γίνει μονομαχία έως θανάτου. Προσέξτε τώρα, ήμασταν σε ένα απλό κονταροχτύπημα μεταξύ φίλων. Μπαίνει ένας που δεν είναι φίλος και εδώ ξαφνικά το κείμενο αλλάζει και βάζει μια μονομαχία όπου θα πάει έως το θάνατο. Και ο Χαρίδημος θα τον σκοτώσει. Αυτό δεν μετράμε ότι κουράζεται, δεν μας πειράζει, δεν κουράζονται τους άλλους. Και καθαρίζει το θέμα με έναν τρόπο που καταλαβαίνουμε αμέσως ποια είναι η σχέση. Γι' αυτό σας λέω ότι το κείμενο αναγκαστικά έχει γραφτεί βέβαια μετά το 1571 που έχουμε την πολιορκία της Αμοχώστου στην Κύπρο και έχει γραφτεί, δηλαδή πολύ πιο μετά από αυτό και πολύ πιο πριν από το 1648 που αρχίζει η πολιορκία του Χάντακα, γιατί θεωρούμε ότι ήταν τόσο σκληρά τα πράγματα που αποκλείεται να μην υπήρχε μια αναφορά, αλλά ακόμα χειρότερο, αποκλείεται ο Βυσσένος Κορνάρος να ήταν ακόμα εκεί. Δηλαδή με την αντιπαράθεση που υπήρχε, ή θα τον είχαν σκοτώσει ή κάτι άλλο. Αυτό το βλέπουμε, το ανάλογο, όπως το βλέπετε με τον Θερβάντες, για τον Δον Κιχώτη, θυμάστε ότι ήταν στην ναυμαχία της Θερβάντης και μάλιστα έγινε και σκλάβος και έχασε και το χέρι του. Άρα δεν είναι επειδή είσαι συγγραφέας που ξαφνικά οι άλλοι θα σου κάνουν τα διάφορα. Το άλλο που έχει ενδιαφέρον, δεν σας λέω βέβαια πώς τελειώνει ακριβώς το κονταροχτύπημα, απλώς να καταλάβετε ότι αυτό που πρέπει να γίνει ισοπαλία γίνεται, αυτό που πρέπει να νικήσει γίνεται και τελικά έχουμε μια ολόκληρη δομή και εδώ μια παρατήρηση για όσους δεν το βλέπουν αυτό, που είναι νομίζω πολύ σημαντική, γιατί μερικές φορές μπερδευόμαστε στην διαφορά Ανατολής και Δύσης. Μέσα στον Ερωτόκριτο, ενώ είναι ενετοκριτικό, που θα το λέγαμε κατά κάποιο τρόπο πιο δυτικό, έχει καλή σχέση με το Βυζάντιο. Δηλαδή το ρηγόπουλο του Βυζαντίου φαίνεται να είναι εντελώς διαφορετικό. Αυτό σημαίνει ναι, όχι. Εσύ δεν είσαι ο Κώστας ακόμα. Όχι, 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 όχι. Εντάξει, με ανησύχησε. Άρα, όταν βλέπετε λοιπόν πώς έρχεται από το Βυζάντιο και βέβαια εντελώς τυχαία θα υπάρχει και μια μορφή ισοπαλίας, γιατί πρέπει να δούμε το ανάλογο και η μεγάλη αντιπαράθεση θα γίνει με την Κύπρο που πάλι θα είναι πολύ ωραίος και σεμνός ο αγώνας που πάλι μας δείχνει και τις σχέσεις. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να δούμε ότι το κείμενο έχει πολλά φύλλα και δεν πρέπει να κοιτάζετε μόνο την επιφάνεια. Αλλά άμα το διαβάζετε αργά, θα δείτε μερικά στοιχεία και με τον Ξενό Αλεξίου, επειδή υπάρχει και ένα γλωσσάριο, το λέω και για αυτούς που δεν έχουν καμία σχέση με την Κρήτη, βοηθάει πάρα πολύ, γιατί βέβαια υπάρχουν και λέξεις που οι ίδιοι οι κριτικοί δεν έχουν ιδέα. Εντάξει, αυτό δεν πρέπει να σας ξαφνιάζει. Συνήθως χρησιμοποιώ τη λέξη τορνέση, που είναι βέβαια μέσα στο κείμενο, ενώ οι κριτικοί δεν την ξέρουν ακριβώς, για ποιο λόγο, γιατί βέβαια δεν λειτουργεί. Απλώς είναι ένα νόμισμα που έρχεται από το φράγκικο τουρνουά και πέρασε από το ιταλικό. Και όταν λέει ότι υπάρχουν κέρματα, μιλάει έτσι. Αλλά εσείς βέβαια, άμα δεν έχετε την αναφορά, λέτε για ποιο πράγμα μιλάει. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν γιατί μετά από όλα αυτά, ενώ κερδίζει ο Ερωτόκριτος, ουσιαστικά ο βασιλιάς θεωρεί ότι αυτή η σχέση είναι απαράδεκτη και φεύγει σε εξορία. Άρα εδώ έχουμε από τη μια μεριά κάτι που θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι θα είναι πολύ απλό. Πάνω κάτω θα μπορούσε ο συγγραφέας να κλείσει το έργο στο δεύτερο άσμα. Εντάξει, εφόσον κέρδισε. Να τα βρουν και τελειώσαμε. Όχι, ο ένας είναι εξορία, η άλλη φυλακή. Άρα το τρίτο, το ερωτικό, νομίζω ότι ο Κώστας μου είπε θα μιλήσουμε και λίγο για το τρίτο, θα δούμε, θα το διασταυρώσω βέβαια, είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί είναι μια δύσκολη εποχή, εφόσον θα είναι σύντομο βέβαια σε τεχνικό κομμάτι, αλλά θα είναι πιο
όχι μόνο ερωτικό, αλλά αν θέλετε πιο λυπητερό και θα μας αγγίξει συναισθηματικά μέχρι να έρθει η ανάγκη. Αλλά ποια είναι η ανάγκη? Η ανάγκη ότι στο ενδιάμεσο ο βασιλιάς κάνει πόλεμο με τη Βαλαχία και η επιλογή της Βαλαχίας είναι πάλι συμβολική και σημαντική. Για ποιο λόγο? Γιατί έπρεπε, εδώ είναι ο κώδικας των αρχών, θα το λέγαμε τώρα, το δίκαιο του πολέμου. Θέλουν να έχουμε δύο πολέμους με δύο λαούς και πρέπει στη δομή να φανεί ότι δεν τα βγάζουν πέρα, άρα πρέπει κάθε λαός να πάρει ένα πρωταθλητή από τον βασιλιά του και οι δύο πρωταθλητές να κάνουν αυτή τον αγώνα και όποιος χάσει, τότε ο λαός του έχασε τον πόλεμο. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχετε να κάνετε με ανθρώπους που σέβονται την υπόσχεσή τους. Εδώ δεν βάζει καραμανίτες, βάλει τη Βαλαχία. Αυτή είναι η επιλογή και ο άρεστος, ακόμα και η επιλογή του ονόματος έχει μεγάλη σημασία, θα το βάλουν έτσι ώστε να φανεί ότι πραγματικά είναι σημαντικό. Στο ενδιάμεσο λοιπόν, ο ερωτώντας τους που είναι στην εξορία, κρυφά, και πάλι έχει σχέση με το μαύρο φορεμένος, αλλά συμβολικά, δηλαδή ουσιαστικά δεν αναγνωρίζεται, συνεχίζει να παλεύει με τους στρατιώτες του βασιλιά, παρόλο που τον έχει διώξει εξορία. Αν μερικοί από εσάς δεν έχουν δει το ανάλογο στο χρονοτρόνι, είναι ότι δεν κατάλαβαν τίποτα. Άρα συνεχίζει αυτόν τον αγώνα και σιγά σιγά αναδεικνύεται ως ένας περίφημος πολεμιστής σε βαθμό τέτοιο που ο βασιλιάς θα τον επιλέξει ως πρωταθλητή για να αντιπροσωπεύσει όλη τη γη, τον λαό του. Φανταστείτε τώρα ότι είναι ο εξόριστος που δεν έχει καν το επίπεδο να παντρευτεί με την κόρη του, που θα αντιπροσωπεύει όλο τον λαό σε αυτόν τον τεράστιο πόλεμο. Ο Ερωτόκλητος βέβαια θα νικήσει και εδώ μπαίνουμε σε μία αντιπαράθεση που παίζει και με το παράξενο και με το παράδοξο και με το παράλογο. Είναι ότι λέει ότι αυτός που θα μας σώσει θα του δώσω την κόρη μου. Αλλά βέβαια το λέει χωρίς να ξέρει. Και το θέμα μετά είναι θέμα τιμής. Εφόσον το είπες, παρόλο που είχες πει ότι ήταν απαράδεκτο, τελικά επανερχόμαστε και θα φτάσουμε στο πέμπτο άσμα, που είναι από τα πιο ιδιαίτερα όσο αφορά το ερωτικό στοιχείο. Για ποιο λόγο? Άρα ξέρω ότι αυτό συνήθως νευριάζει λίγο τις κοπέλες. Τέλος πάντων, είναι για τη δομή. Η αρετούσα είναι στη φυλακή, άρα δεν έχει καταλήψει τον δικό της τόσο καιρό, χάλια, εντάξει. Και το μόνο που σκέφτεται ο Ερωτόκριτος είναι όταν πάει να τη δει, να πηγαίνει με τη μάσκα του. Θα μου πείτε, εντάξει, εδώ κανονικά είναι μερικές που έχουν νευριάσει. Θα δείτε όμως ότι μπορούμε να πάμε και λίγο πιο πέρα. Και θα πάει να της πει ότι πέθανε. Και της δείχνει το δαχτυλίδι που του είχε δώσει πριν φύγει. Καταλαβαίνετε τώρα. Αλλά επειδή δείχνει το δαχτυλίδι, άρα είναι σίγουρο ότι πέθανε. Και επειδή μετά την βλέπει πώς κλαίει, αυτό είναι ένα τεστ με το κρατάτε, δεν θα σκόμα. Πώς κλαίει, τελικά της λέει εγώ είμαι. Είμαστε εντάξει, το είπα συνοπτικά, νομίζω να μην χάλασα την πιάτσα. Να ξέρετε ότι τέτοια πράγματα γίνονται. Δεν είναι με δαχτυλίδια, είναι κάπως αλλιώς. Όταν μπορεί να γίνει και με κινητό, τέλος πάντων, προσέχετε που στέλνετε τα μηνύματα. Άρα, η ιδέα ποια είναι? Η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι μέχρι το τέλος θα αναρωτιόμαστε πώς θα πάει το θέμα. Και αυτό, άμα το σκεφτείτε ότι κρατάει 10.000 στίχους, έχει νόημα και σημαίνει ότι έχει σκεφτεί όλη τη δομή. Άρα, ξαναλέω, η δομή είναι πιο δύσκολη από το αρχικό κείμενο. Έχει προσθέσει πράγματα που είναι πιο πολύπλοκα, πιο ενδιαφέροντα και μας επιτρέπει, άμα το σκεφτούμε ορθολογικά, θέλετε να σκεφτείτε κάτι άλλο. Πόσα κείμενα ξέρετε ή έχετε τουλάχιστον μερικές αναφορές που ανήκουν στο 17ο αιώνα, ανεξαρτήτως χώρας? Δηλαδή, είμαστε στον 21ο, άρα μιλάμε για 4 αιώνες πριν. Θα δείτε το πιο εντυπωσιακό για όσους ξέρουν και ξένες γλώσσες, είναι πολύ σπάνιο να βρούμε κείμενο
το οποίο να έχει 4 αιώνες και να είναι ακόμα ζωντανό στον λαό. Όχι στους ειδικούς και στους λόγιους, αυτά υπάρχουν. Εντάξει. Αλλά να είναι ζωντανό στον λαό είναι πολύ σπάνιο. Και ο Ρωτόκλητος ανοίγει σε αυτά τα σπάνια κομμάτια, γιατί μπορώ να σας πω ότι ακόμα και όταν βάζουμε κείμενα τέτοιου τύπου στα ιταλικά, που υπάρχει παράδοση στα γαλλικά, στα αγγλικά, στην πραγματικότητα είναι μόνο μερικοί που καταλαβαίνουν ακριβώς τι λένε. Και όταν θα περάσουν σε παράσταση, είναι πραγματικά για ειδικούς. Ενώ για τον Ερωτόκλητο, η Κρήτη κατάφερε να τον κρατήσει σαν ζωντανό επιχείρημα μιας εποχής. Σας υπενθυμίζω ότι ο 17ος αιώνας είναι ο χρυσός αιώνας με την Κρήτη. Δεν είναι κάτι το τυχαίο, είναι πολύ σημαντικό. Άρα έρχεται βέβαια μετά από το 15ο που τελειώνει το Βυζάντιο λόγω τουρκοκρατίας, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι είμαστε ακόμα αιώνες μετά, εντάξει, από το 1453 μέχρι το 1630, είναι σημαντική η διαφορά. Και παρόλα αυτά υπάρχει αυτή η παραγωγή. Θέλω να το σκεφτείτε για αυτούς που δεν είναι από την Κρήτη. Ξέρεις, όταν λέμε 17ος αιώνας, θα μένει όλη κριτική, εντάξει. Αλλά θέλω να σκεφτείτε αυτοί που είναι από άλλα μέρη της Ελλάδος, μέσα εδώ, τι ήταν ακριβώς ο 17ος αιώνας για άλλες περιοχές. Και θα δείτε τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Άρα παραγωγή τέτοιου έργου, ούτε να το σκέφτεστε. Εντάξει. Έχει μεγάλη σημασία ότι μερικές φορές μπερδευόμαστε και ξεχνάμε ότι όταν θα τελειώσει η πολιορκία του Χάντακα, ο Μοροζίνη, που έχετε και την κτήνη του. Και γι' αυτό πρέπει να είστε και λίγο προσεκτικοί. Συνήθως στο Ηράκλειο λέμε τα λιοντάρια. Λοιπόν, λιοντάρια υπάρχουν παντού. Ειδικά όταν έχεις και το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου, κρίνει Μοροζίνη είναι μετρημένος. Άρα, ο Μοροζίνη είναι αυτός που θα έρθει μετά στην Πελοπόννησο και θα απελευθερώσει την Πελοπόννησο αμέσως μετά το 1669 από τον τουρκικό ζυγό. Και η Πελοπόννησο θα την ξαναδούμε μετά σε δεύτερη πολιορκία με τον Ιμπραήμ. Άρα η πρώτη φορά που η Πελοπόννησος απελευθερώνεται είναι από τον διοικητή που ήταν ο τελευταίος στην Κρήτη. Άρα βλέπετε τώρα τις διαφορές όσο αφορά την ιδιότητα και μας δίνει και ένα συνδετικό κρίκο πολύ σημαντικό μεταξύ της Κρήτης και της Πελοποννήσου που δεν εντοπίζουμε όλοι μας, ενώ έχει σημασία και για το θέμα της Επανάστασης, γιατί ανάποδα, όταν η Επανάσταση θα γίνει στην Πελοπόννησο αρχικά, είναι μερικοί από την Πελοπόννησο που θα πάνε στην Κρήτη να βοηθήσουν. Και αυτή η σχέση έχει ένα νόημα που είναι διαχρονικό. Σας τα λέω λοιπόν αυτό το πράγμα για την Κρήτη, γιατί νομίζω ότι όταν έχεις αποδείξει ότι υπάρχει μια τόσο ζωντανή παράδοση, την οποία μπορούμε να την τραγουδήσουμε ακόμα και εμείς, όταν αυτό είναι μετά από 4 αιώνες και ότι στο ενδιάμεσο θυμόμαστε ότι η Κρήτη ουσιαστικά ως επίσημη Ελλάδα έχει 100 χρόνια. Έχει ενδιαφέρον αυτό να δείτε τις διαφορές. Δηλαδή, μιλάμε για μια περιοχή που ήταν κατεχόμενα πριν 100 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, κράτησε τις ρίζες της και συνέχισαν οι άνθρωποι να τραγουδάνε ένα κείμενο σαν τον Ερωτόκλητο. Αυτό θα ήταν καλό να το σκεφτείτε, ειδικά για όσους έχουν τάσεις ραγιαντισμού, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι κράτησε αυτό το πράγμα για αιώνες, ενώ κανονικά δεν μπορούσε να το κάνει. Και παρ' όλα αυτά, το λεξιλόγιο έμεινε και το λεξιλόγιο, ειδικά για τους κρητικούς, είναι σχεδόν το 90% είναι απόλυτα κατανοητό. Έχει βέβαια και τις αλλαγές που κάνετε συχνά σε σχέση με τις άλλες περιοχές. Εδώ είναι κάτι το πολύ κλασικό, αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Για μένα, ο Ερωτόκλητος ανήκει στα στοιχεία του ελληνισμού που είναι η αιχμή του δόρατος. Είναι λοιπόν μερικοί που έχουν μια λανθασμένη προσέγγιση και αυτό ήταν πολύ σωστό ο Παλαμάς. Δεν έχει σχέση μόνο με το επίπεδο του ποιητή, είναι τι διεκδικό. Δηλαδή, λέμε ας πούμε η Μεγαλόνησος, ωραία, λέμε η Λεβεντομάνα. Σε κάποια φάση η Κρήτη θα καταλάβει ότι είναι το νησί του Κορνάρου. Γιατί φανταστείτε να μην το είχε γράψει ο Κορνάρος αυτό.
τεράστια έλλειψη, τεράστια διαφορά, και αυτό μάλιστα μας δείχνει και πώς βλέπαν τα πράγματα και εκείνη την εποχή. Γιατί βέβαια έχετε στοιχεία εκείνης της εποχής και θέλω να σας πω το εξής. Πόσα στοιχεία διαφορετικά γνωρίζετε με το πώς ήταν η Ελλάδα πριν 4 αιώνες. Και θα δείτε ότι είναι ψήλο στάχυρα. Στην πραγματικότητα είναι αυτά που έχετε μάθει λίγο στο σχολείο. Μετά, εκτός αν έχετε κάνει ειδικά, ας πούμε, ιστορία, πού να τα βρείτε συγκεκριμένα, ενώ αυτά είναι εδώ. Άρα, για μας, ο Ερωτόκριτος είναι ένας ζωντανός πλούτος και έχει ενδιαφέρον, ειδικά, τώρα σε βλέπω κάπως διαφορετικά, κάτι ετοιμάζεις εσύ, δεν είναι ωραία. Τώρα είσαι εντάξει? Ναι, ναι. Και εσύ? Έχεις κάνει προσώπους? Να πας, να πας όπου θες. Εδώ το σπίτι σου είναι, εσύ κάνεις ό,τι θες. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Να σκεφτούμε ότι είναι ένα μοναδικό κείμενο. Είναι από μία μοναδική περίοδος που είναι, αν θέλετε, ο χρυσός αιώνας της Κρήτης. Και είναι σημαντικό, γιατί μερικές φορές ξεχνάμε ότι εκείνη την περίοδο, μάλλον η Κρήτη ήταν αντιπρόσωπος της Ελλάδος, όσον αφορά την παραγωγή. Ενώ τέτοιων κειμένων, έχει διατηρηθεί. Όλοι μας, έχουμε κοιμήσει εδώ κάποιο χρέος. Θα μπορούσα να πούμε, ωραίο το κείμενο, αλλά εμένα τι με νοιάζει. Το θέμα είναι ότι, άμα σιγά σιγά καταλάβετε ότι έχετε, όπως έχουμε το ανάλογο με τον Όμηρο, τη δυνατότητα να μπορείτε να πείτε μερικούς στίχους, ακόμα και τώρα, μετά από τόσους αιώνες, τότε καταλαβαίνω ότι θα είναι και η συνέχεια, γιατί σημαίνει κανονικά εσείς θα μου πείτε τι σχέση έχουμε εμείς με τον Ερωτόκριτο. Ξέρετε, άμα έκαναμε μια ερώτηση πριν 100 χρόνια, θα μου λέγαν το ίδιο. Το θέμα είναι ότι πριν 100 χρόνια συνέχισαν να τραγουδάνε αυτά. Εγώ δεν κάνω ότι δεν βλέπω τίποτα τώρα, αλλά τέλος πάντων γεμίζω το κενό για να κάνω το πλασάρισμα. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία εδώ να δούμε συγκεκριμένα. Α, άλλαξες φορεσιά. Είναι η επίσημη αυτή. Αυτή είναι η επίσημη, εντάξει, ωραία. Άρα, εδώ, επειδή το σκέφτηκαν τα παιδιά και το χάρηκα πάρα πολύ, οι δύο αργοπορημένοι ποιοι ήταν? Αυτός θα ήταν. Ποιο ένας είναι ακόμα. Εντάξει, έχουν όλα τα χαρακτηριστικά του ελληνισμού πάνω, εντάξει, εμείς θα πεθάνουμε οι τελευταίοι. Άρα, όπως βλέπετε, θα έχουμε και τη λύρα και το λαό. Ότι είχαν σκεφτεί αρχικά να κάνουν αυτά τα πράγματα εκ των υστέρων, όπως είναι σχεδόν έτσι. Εγώ ήθελα να ακούσετε και να δείτε στοιχεία που εμφανίζονται στο πρώτο άσμα, το ερωτικό. Άρα, αυτό μου υποσχέθηκε ο Κώστας. Ελπίζω να μην έχουν κάνει καμιά παραλλαγή τώρα και μου βάλουν κάτι άλλο. Υπενθυμίζω για αυτά που είπαμε ότι, άμα θέλετε να έχετε πρόσβαση στο εντελώς γνήσιο κείμενο, είναι εδώ. Τώρα, όταν θα ακούσουμε πράγματα, να έχουμε μια διορθωτική εστίαση. Είναι νέα, νέα ελληνική βιβλιοθήκη. Λοιπόν, σε κάποια φάση, γιατί μετά, άμα σας πω ότι δεν τραγουδάμε μόνο το γνήσιο, θα μου πείτε καλύτερα να μην λέω τίποτα. Όχι. Όταν τραγουδάμε αποσπάσματα, είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε μερικά πράγματα. Π.χ. αν εδώ ο Νίκος θέλει να μιλήσει στην κοπέλα που δεν το περίμενε η κοπέλα, ούτε εσείς βέβαια ούτε ο Νίκος από ό,τι φαίνεται, σε κάποια φάση τι θα κάνει για να μιλήσει με αυτήν και εμείς να καταλάβουμε ποια είναι, θα πει το όνομά της. Ενώ στο κείμενο ξέρουμε ακριβώς ποια είναι, αφού μόνο αυτή είναι μέσα. Άρα όταν θα πει «Τ' άκουσες αρετούσα μου», μέσα στο κείμενο δεν θα τον βρείτε αυτό το στίχο. Αλλά αυτό δεν είναι ένας εκφυλισμός, είναι απλώς μια διευκόλυνση για να το κάνουμε λίγο πιο σύντομα και να ξέρουμε ποιος λέει τι. Άρα εδώ πάλι το ίδιο, επειδή θα μας κάνουν αποσπάσματα και εδώ έχουμε έναν κώδικα που μας επιτρέπει να βρούμε ποιος είναι ποιος. Άρα, δεν ξέρω αν είναι ο Κώστας ή ο Βασίλης που δίνει οδηγίες τώρα. Όχι, σωστά. Μπαίνουμε μέσα, ναι, ναι, ναι. Πάμε. Thank you.
κι ανέμα. Έλα σε φινά τα που γραστείω σαν εδώ γραμμένα, σαν εδώ γραμμένα. Τα καλυτζίσα πλούσαν. Μια κοριτσένα σαγουρός που μπερδευτήκα μάδι μου, μπερδευτήκα μάδι. Και μια φιλιά μαλαγή με δίκο στα σχημάδι. Σαν ενδιάμεσο, έτσι είχαμε συμφωνήσει. Στην πραγματικότητα, Νίκο, είσαι εντάξει τώρα? Σίγουρα. Οκ, το είπε. Για διάβαση από το 11 και τώρα θα καταλάβουμε ακριβώς τι έκανε ο Βασίλης. Στην πραγματικότητα, ο Βασίλης έκανε τρία γυρίσματα. Πήρε φράσεις, θα τις ακούσετε, θα τις διαβάσουμε όλες. Μετά, μας το κοιτάξετε το κείμενο, μας έκανε μία συμπίεση που είναι τουλάχιστον 50 στίχοι. Άρα τι κάνει, θα μιλήσει όπως ακούσατε για την αρετούσα, στην αρχή σας λέει ελάτε να τα ακούσετε, μετά μιλάει για την αρετούσα, μετά μιλάει για τον ερωτόκριτο και μετά λες ότι θα είναι η φιλία, μάλλον. Στην πραγματικότητα, άμα τα ξαναπάρουμε τώρα στη σειρά, ένα δικό σου, βάλ' το έτσι να βλέψετε με το φως μας. Κι όποιο του πόθου δούλεψε, είσαι καιρό κι ανένα. Ας έρθει για να φουγκραστεί ό,τι είναι εδώ γραμμένα. Ωραία. Αυτός εδώ ο στίχος, κανονικά είναι το 11-12 και βλέπεις ότι είναι από τους πρώτους. Δηλαδή στο δεκάστιχο που σας διαβάσαμε στην αρχή, δεν είχε αυτό, είναι αμέσως μετά. Μετά στην πραγματικότητα, άμα διαβάσεις εδώ, θα δεις ότι θα δυσκολευτείς να δεις αμέσως τη λέξη αρετούσα. Και είναι λογικό γιατί είναι μετά. Άρα, τι θέλω να πω τώρα. Στην πραγματικότητα πήρε δύστιχο σωστό, απλώς το βάζουμε σε άλλη σειρά για να έχουμε πιο γρήγορα ποιος είναι ποιος. Δηλαδή, ότι υπάρχει αρετούσα, ότι υπάρχει ερωτόκριτος, ότι είναι σημαντικό να τα ακούσετε. Και μετά λοιπόν, άμα κοιτάξεις, θα το βρεις τώρα με τη φιλία, βλέπεις. Εδώ, κοντά σε εδώ, σε αυτό, όχι διαβάσει. Ναι. Άρα κοίτα τώρα, διάβασε το αυτό. Πάντα σαν μάλαγη φιλιάν, όπου να μην κομπώνει, γιατί όποιος δίχως πιβουλιά, το πόθι του ξετρέχει. Ναι, εσύ τώρα που ναι, πιβουλίες... Ναι.
τον έβαλε σε μια παγίδα βέβαια, βασικά δεν σε έκανα, είναι ότι δεν διάβασε το δίσκο το προηγούμενο και τώρα σου λέει γιατί δεν έχει ρήμα, ενώ είναι το 2 του 1-2 και είναι ήταν το 3 του 3-4. Άρα, τι θέλω να σας πω. Άμα έπρεπε κανονικά εδώ να βάλουμε τον Βασίλη να μας τραγουδεί στον Ερωτόκριτο, ακόμα και ο Κώστας θα έπεφτε ξερό σε κάποια φάση και θα έλεγε. Άρα υπάρχει μια παράδοση που αυτό μας επιτρέπει, εγώ το παίρνω ανάποδα. Δεν θεωρώ ότι αυτό που κάνετε το εκφυλίζετε. Θεωρώ ότι αυτό που κάνετε μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε το κείμενο που όταν λέτε σε ένα παιδί διάβασε 10.000 τύπους, θα λέγε. Εντάξει. Άλλη ιδέα. Ωραία. Άρα συνεχίζουμε.
απλώς να πω, να σας ευχαριστήσω και καταλαβαίνω και τον πόνο σας, γιατί το να χορέψετε αυτό το πράγμα στα τηλεορίδα, να έχεις που θυμίζει αιγυπτιακό χορό για τις στροφές είναι δύσκολο. Το χαίρομαι πάνω που το κάνετε και βέβαια και για την φωνή και το λαούτε, δεν τα ξεχνάω. Βλέπετε και τις οδηγίες που δίνουν ο Κώστας με τον Βασίλη, που επικοινωνούν και αυτό έχει μεγάλη σημασία στα πιο πολύπλοκα. Συνήθως όταν έχουμε στην παράδοση κάτι το απλό, ο μουσικός ουσιαστικά δεν επικοινωνεί με τον πρώτο χορευτή παρά μόνο στην παραγγελία. Το βλέπετε και αλλού. Εδώ επειδή είναι λίγο παράξενο να παίξουμε έναν σιγανό και να ακούσουμε αυτά τα λόγια, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ο Βασίλης τώρα δεν τραγουδάει παραδοσιακά. Είμαστε εντάξει, Βασίλη. Θέλω να πω, και εννοώ για να μην βλέπουν ευρείες, περίμενε. Άλλο να το πάρεις έτσι. Εννοώ ότι δεν πήρες, ξέρεις, τον κλασικό ρυθμό που όλοι ξέρουν όταν θα ακούσουμε τον Ερωτόκριτο, που είναι του τύπου, του ίδιου τύπου, εντάξει. Άρα εδώ θα κάνεις και επαναλήψεις από τον στίχο και θα επανέλθεις, ενώ θα σε ακολουθείς κανονικά το λαούτο, πράγμα το οποίο όταν κάνουμε τον Ερωτόκριτο κλασικά δεν το κάνουμε ποτέ. Όμως, αυτό που γίνεται, εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο αυτή η έκφραση, ακόμα και τον Ξυλούρη, ακόμα και τον Ψαραδόνη, για ποιο λόγο. Γιατί αυτό που λέμε υποτίθεται το παραδοσιακό δεν υπάρχει πουθενά μέσα στον Ερωτόκριτο, εφόσον η τόνη δεν είναι στο ίδιο σημείο. Ο παραδοσιακός ρυθμός είναι πολύ σκληρός, εντάξει, μόνο στα ζυγά αυτό το 8-7-8-7 και κατά συνέπεια κουράζει εύκολα. Αυτό που λοιπόν που κάνει τώρα ο Βασίλης, το χαίρομαι, πρώτον το χαίρομαι γιατί είστε όλοι νέοι και είναι ένα παράδειγμα από αυτά που λέγαμε προηγουμένως, κανονικά η νεολαία θα πρέπει να πει και τι με νοιάζει να ξέρω εγώ ένα τραγούδι που έχει 4 αιώνες. Στην πραγματικότητα το πιο ωραίο μπορεί και οι ίδιοι να μην το ξέρουν ακριβώς ότι είναι 4 αιώνες, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι ζωντανό. Που σημαίνει ότι άλλοι όταν θα το ακούσουν για πρώτη φορά, μπορεί μερικοί από εσάς να είναι και η πρώτη φορά που το βλέπουν, όχι μόνο από τον Βασίλη να τραγουδιέται έτσι ζωντανά, να ξέρετε αν ήθελα να κάνω το ίδιο σαν εκδήλωση με το Διγενία Κρήτα. Θα έπρεπε να πάρω κάτι το ανάλογο με τους πόντους και να έχουν, ας πούμε, το κύμα τραπεζούντας και θα βλέπετε ότι δεν είναι τόσο ζωντανό γιατί έχουν περάσει στον ακριτικό κύκλο άλλα τραγούδια πιο απλά. Πάνω κάτω, το ξαναμεταφέρω εδώ, είναι σαν να τους έλεγα, θα μου τραγουδήσει το Ερωτόκριτο και να μου λένε, ξέρεις Νίκο, εμείς θα πούμε 2-3 ματινάδες και είμαστε εντάξει. Και θα τους λέω, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Αυτή είναι η δυσκολία. Αυτή η δυσκολία τώρα που την βλέπω ζωντανά να εξελίσσεται, να ξέρετε ότι από τους πρώτους ερευνητές που έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως είναι ο Φοριέλ, όπως είναι ο Λεγκρά, όπως είναι ο Μποντβοβί, στην πραγματικότητα ξέρετε τι έκαναν. Αρχικά πήγαιναν στα χωριά και άκουγαν ανθρώπους σαν εσάς, κατέγραφαν και μετά προσπαθούσαν να βρουν αν είχε χειρόγραφο. Είναι πολύ σπάνιο να αρχίσουμε από το χειρόγραφο. Άρα έβρισκαν μερικά στοιχεία και τότε τα κατέγραφαν. Στην αρχή οι πρώτοι ερευνητές τα κατέγραφαν και έκαναν και μερικές παραλλαγές, θεωρώντας ότι το είχαν καλυτερέψει. Γιατί όταν ανήκει στον λαό, θεωρούμε ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην παρέμβαση. Μετά οι πιο σοβαροί ερευνητές άρχισαν να το διορθώνουν, όπως έχουμε τον Σανθά και τον Λεγκρά, όπως έχουμε μετά τον Αλεξίου. Όλα αυτά σας τα λέω για να ξεκουράζονται και τα παιδιά. Γι' αυτό με έχουν βάλει, καλά. Ήθελα απλώς να χορεύουν και εγώ να ξεκουράζω, λέω και κάτι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, πώς το... Μετά στο... Συνεχίστε να τελειώσετε και μετά εμείς. Όχι, εγώ είμαι εντάξει. Ναι, για γέμισμα έχω γίνει ντομάτα, είμαι στα εντάξει. Ωραία, τα έχω πει. Άρα τώρα το κάνετε πιο ελεύθερο, ας πούμε. Συνεχίστε λίγο και επόμενο. Ναι. Ξάφιασα, καταλάβω. Άρα. Είναι κάτι το ζωντανό και σας το λέω ξανά, όταν μου πρότειναν να το κάνουμε εδώ, το χάρηκα πάρα πολύ, γιατί βέβαια ήταν έκπληξη για όσους νομίζουν ότι κάναμε πρόβες μήνες. Το έμαθα όταν μπήκα εδώ μέσα. Εντάξει. Άρα αυτοί έκαναν σίγουρα μερικές πρόβες, ειδικά για το θέμα του... Κι όμως. Δεν τα λέμε όλα, εντάξει, θα τα πούμε στο τέλος. Ωραία. Και θέλω να σας πω ότι το γεγονός ότι μια παράδοση είναι ζωντανή είναι πολύ σκληρό. Τι εννοώ με αυτό.
Εγώ άμα γράψω αυτό το βιβλίο και το κουβαλάω σε όλο τον κόσμο, θα υπάρχει. Όμως, για να φτιάξω ζωντανή παράδοση θα έχω δυσκολία. Γιατί πρέπει να το διδάξω, πρέπει μάλλον να το αποδεχτεί και πρέπει να το συνεχίσω και όταν δεν είμαι εδώ. Άρα, όταν έχουμε προφορική παράδοση η οποία είναι συνεχόμενη, είναι εύκολα τα πράγματα. Όταν όμως έχει διακοπές και πρέπει να ξανάρθουν αυτά τα τραγούδια, είναι δύσκολο. Άρα, να καταλάβουμε, εδώ αυτή η κάπνα είναι φυσιολογική, θα το κάνετε σαν το Michael Jackson ή... Δεν έχει κάπνα ή μόνο εγώ τη βλέπω την κάπνα. Α, έχει, εντάξει, οκ, ωραία. Εντάξει. Όλα τα περιμένω. Εντάξει. Άμα δω ερωτόκριτο με moonwalk, εντάξει, θα το κάνω αυτό. Θα το γράψω σε άρθρο. Λοιπόν, λέω, εσύ από πότε παίζεις? Από 5,5 χρόνια. Εσύ, Βασίλη? Από το Γενάρη του 2007. Και εντάξει, δεν σ' είπα και καμπούρι. Έχει να ήθεσαι όταν σε ήξερα από το Γενάρη. Θα μας πεις την ημερομηνία στο Γενάρη. 19 Γενάρη έκανα το πρώτο μάθημα. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εσύ από πότε χορεύεις? Από... Από τότε. 95. Κατάλαβα. Πομπελίξ, δηλαδή, απλώς και το πάχος δεν έχει στο μέγεθος. Άρα, θέλω να σας πω ότι αυτά πράγματα, εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα στην Κρήτη το 1991 και είδα στο Κάστρο, είχε και μάλιστα και μια παράσταση με τον Ερωτόκριτο, γι' αυτό έπρεπε και να είμαι και εκεί πέρα. Όταν είδα ένα πράγμα έτσι, δεν υπάρχει άλλο λόγο, τόσο. Παιδάκι. Να χορεύει Πετρουζάλη, λέω εντάξει, μας δουλεύουν, ας πούμε. Βέβαια δεν το έκανε ακριβώς όπως θα το έκανε, ας πούμε, ο Κώστας, αλλά θέλω να πω σιγά σιγά έμπαινε και αυτό που μου αρέσει που το βλέπουμε συχνά είναι ότι παρόλο που είναι δύσκολος ο χορός, έχουμε τους πρώτους που είναι οι πολύ καλοί χορευτές και έχει μια τεράστια ώρα μέχρι αυτό. Και τον έχουν μαζί. Καταλάβετε, και ακολουθεί. Αυτό το πράγμα είναι για μένα η ουρά της παράδοσης, γιατί βέβαια αυτός, όταν θα είναι στην ηλικία του Κώστα, που μπορεί και ο Κώστας να πέρασε από αυτά τα στάδια σε κάποια φάση. Μπορεί να είναι ο επόμενος πρωτοχορευτής. Άρα γι' αυτό εγώ το βλέπω με πολύ σεβασμό το θέμα της παράδοσης σε αυτό το τομέα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να την κρατήσεις, πεθαίνει εύκολα και εκφυλίζεται ακόμα πιο εύκολα. Άρα ο στόχος εδώ, το λέω και για την αιστεία, δεν είναι απλώς ή να χορεύετε ή να τραγουδάτε, αλλά το θέμα είναι ότι να μπορείτε τόσο εύκολα να παντρέψετε, ας πούμε, μια διάλυση που αυτή τώρα είναι η συγκεκριμένη, το νερό, που θα μπορούσε να ήταν κάτι άλλο, και να δέσετε, αυτό δεν μπορεί να γίνει όπου να είναι. Άρα σημαίνει ότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Δεν είπα τίποτα ετηρακή που ήταν στην αρχή και λέω εντάξει, κατάλαβα, αφού δεν μου ζήτησαν και διαβατήριο. Είναι σημαντικό όμως αυτό το θέμα και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Θυμάμαι ότι όταν ανέβασα τους δίκτυους στη Γαλλία, ήθελα στην παράσταση να τους δίνουμε τσάι. Αυτό που κάνατε εδώ, έτσι, φυσιολογικά, το να δώσεις ρακί στον άλλον την ώρα που έρχεται, τον βάζει σε μια άλλη διάθεση. Δεν λέω για τον Βασίλη που έχει φύγει η διάθεσή του, αλλά μιλάω για τους ανθρώπους που βλέπουν ότι έχουμε μπει σε έναν άλλο χώρο. Για μένα όλο αυτό πάει μαζί. Τώρα είναι εντάξει. Ναι, εντάξει είμαστε. Ναι. Να το βγάλουμε ξανά. Αν θα πεις. Νίκο. Ναι, πες και είναι. Καλησπέρα και από εμάς. Σαν υπεύθυνος του χορευτικού της ΦΕΚ και εκ μέρους των παιδιών που το εκπροσωπούν, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λιγερό και να τον συγχαρώ για την πολύ όμορφη μερίδα και για τις γνώσεις που πήραμε. Να συγχαρώ το Σύλλογο, το Συμβούλιο και όλα τα παιδιά που βοήθησαν στην ιδέα αλλά και στη διοργάνωση της απόψης ημερίδας. Να ευχαριστήσω τον Σύλλογο Ζωγράφου για τις γυναικείες χορευτές που μας παραχώρησε και να σας γνωρίσω και τους χορευτές. Ας ξεκινήσουμε βασικά από τα όργανα, ο Βασίλης ο Μακεδάκης στη λύρα και ο Μανώλης ο Σιμάκης στο λαϊκό. Και από τους χορευτές, με τη σειρά, η Εύα Κουτεντάκη, η Σοφία Πιωράκη, η Αγάπη Ανδρανάκη, η Ειρήνη Ανδρανάκη, ο Νίκος ο Σωτενός και ο Λευτέρης ο Δασκαλάκης. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι πάντα τέτοιες δράσεις να γίνονται στο Σύλλογο και καλή ασίδα. Θα χορέψουμε, αρχίσαμε με τη Σούστα, τον ερωτικό χορό της Κρήτης, το χορέψαμε ένα ζευγάρι, χορέψαμε το Σιγανό πριν
ακούγατε και τις μαντινάδες που δεν ξέρω, τελικά δεν τις θεωρούμε μαντινάδες, είπαμε. Στίχους από τον Ερωτόκριτο και στη Σούστα και στο Σιγανό προσπάθησαμε να τις ταιριάξουμε, εύχομαι τα καταφέραμε. Και θα χορέψουμε ένα πεντοζάλι, δυναμικό επαναστατικό οι άντρες, για να κλείσουμε. Και μετά θα όλοι μαζί και να βοηθήσουμε να τραγουδήσουμε. Ναι, όπως καταλάβατε, όταν είπε για να κλείσουμε, εννοούσε να κλείσουμε το πρώτο μέρος. Πιστεύουν ότι η κριτική δεν είναι δυναμική, νομίζω τώρα θα έκανε μια ωραία σφαλιάρα. Όσοι φοβούνται τους σεισμούς, καταλαβαίνετε ότι είχαν κάνει την πρόβα πριν. Εγώ αγχώθηκα λίγο για το ρολόι σου, σε κάποια φάση λέω και ότι θα φύγει αυτό. Εντάξει. Άρα τώρα συνεχίζουμε κανονικά. Νομίζω ότι τώρα τη διεύθυνση την έχει ο Βασίλης για να ακολουθήσουμε. Θα τραγουδήσουμε παρέα τώρα. Παρέα, ναι. Δεν χρειάζεται.